Πατριάρχε, Δέσποτα Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, εξοχότατε Κύριε Υπουργέ, Αρχέ και Εξουσίε της πόλεως ταύτης, ευσεβείς Χριστιανοί, σήμερα εορτάζουμε εμείς εδώ η τοπική εκκλησία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους Αρδαμερίου και Αρνέας μέσα εις τον απόϊχο της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως του Χριστού, τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Δακρυρωούσης, την οποία καθιέρωσε ο μακαριστός γέροντας Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρου και Αρνέας κύριος Μακυρός Νικόδημος εις ανάμνηση της αλώσεως της Κωνσταντίνου πόλεως. Αλλά ας αναφερθούμε στην αγάπη σας ολίγα πρώτα για την εορτή, τη μεγάλη εορτή και δεσποτική της Αναλήψεως του Χριστού. Εάν παρατηρήσουμε στις εκκλησίες μας, πάνω από την ωραία πύλη στο τέμπλο υπάρχουν εικόνες των 12 εορτών, οι οποίες λέγονται των 12 εορτών. Αρχίζουν από τον Ευαγγελισμό της Παναγίας και τελειώνουν όλα τα γεγονότα της σωτηρίας με την Πεντηκοστή, την οποία θα εορτάσουμε πρώτα ο Θεός την Κυριακή. Πρώτη τελευταία εορτή λοιπόν είναι η εορτή της Αναλήψεως, η οποία ανάληψη ως δεσποτική εορτή έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία μας. Διότι ο Χριστός, εφόσον φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα, συνελήφθη στην κυρία της κυρίας Θεοτόκου κατά την εορτή του Ευαγγελισμού, στη συνέχεια μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση, εφόσον καθάρισε την ανθρώπινη σάρκα, την πρόσφερε εις το Θεό και Πατέρα, ο οποίος τον έστειλε στη γη για να εκπληρώσει το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, καθαρή και άμμομον και ακυρίδωτον την ανθρώπινη φύση, όπως ήταν πριν την πτώση των πρωτοπλάστων και στον Παράδεισο. Γι' αυτό και όταν ο Δεσπότης, ο Επίσκοπος, ο οποίος είναι εις τύπον και τόπον Χριστού, θα λέγαμε ο ορατός Χριστός μέσα στην Εκκλησία, ενδύεται το ομοφόριον. Το ομοφόριον είναι αυτό το στενό ύφασμα το οποίο έρχεται μπρος και πίσω στο λαιμό του αρχιερέως, επί των όμων φέρων, εξού και ομοφόριο. Λέμε, επί των όμων Χριστέ την πλανηθήσαν άρα σφύση, αναλυφθείς το Θεό και Πατρί προσήλεγες. Από την ημερολογία της εορτής Αναλήψεως, η οποία είναι πλούτος και ύψος και βάθος θεολογίας, να πάρουμε να δούμε ότι ο Χριστός ελευθέρως επετέλεσε το έργο της σωτηρίας, το δοξαστικό των ένων της εορτής, το οποίο λέγει «Ετέλθεις ως αυτός η θέλη σας, γεννήθηκες όπως εσύ θέλησες, εφάνεις ως αυτός η βουλήθης, εφάνηκε στον κόσμο με την ιδία σου βουλή όπως ήθελες, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, έπαθες επάνω στο σώμα σου τα στίγματα του μαρτυρίου των βασανιστήριων και του σταυρού του μαρτυρίου του Γολγοθά. Εκ νεκρών ανέστης, αναστήθηκες από τους νεκρούς, πατήσες τον θάνατο, ενίκησες τον θάνατο. Ανελήφθησε δόξη, ο τα σύμπαντα πληρών, και επλήρωσες ημάς πνεύμα θείου, πνεύματος θείου, του ανημνήν και δοξάζει σου τη θεότητα. Η επαγγελία και η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος την εορτάζομαι την ερχόμενη Μεγάλη Κυριακή της Αγίας Πεντηκοστής. Μέσα λοιπόν στο μυστήριο της σωτηρίας του Θεού για το ανθρώπινο γένος είναι και η μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως,
όπου μέσα σε αυτή την εορτή η θεολογία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι υψίστη και είναι, συμπληρώνει τη βάση της Αγίας μας Εκκλησίας. Μέσα στην εορτή αυτή γίνεται υπόσχεση της Δευτέρας Παρουσίας ότι ο Χριστός θα ξανάρθει πάλι. Και μέσα στην εορτή αυτή απορούν οι άγγελοι πως ο άνθρωπος Χριστός ανεβαίνει με τα σώματος παρότι είναι και Θεός. Αυτό θα το δούμε στους έλους της εορτής, οι οποίοι λένε «Οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διεπόρουν αλήθεις». Ποιοι είναι οι αρχηγοί των αγγέλων? Οι αρχάγγελοι, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ, Ουρίλ κλπ. Κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων. Έβλεπαν, καθότι νόες και ασώματοι άγγελοι, έβλεπαν να γίνεται μία άνοδος από τη γη προς τον ουρανό, ξένοι για τα δικά τους δεδομένα, άγνωστοι για τα δικά τους δεδομένα. Και αυτή η άνοδος, όπως λέει παρακάτω, διηπόρουν αλήθεις, τους έφερνε σε απορία μεταξύ τους και διερωτώντων, τι σιθέα αυτή, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Άνθρωπος μεν, τη μορφή ορώμενος. Αυτός που ανεβαίνει από τη γη προς τα πάνω, η μορφή του όπως το βλέπουμε, είναι ανθρώπινη, είναι άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Πώς δε Θεός υπεράνω των ουρανών με τα σώματος ανέρχεται, και η άλλη απορία. Εφόσον το βλέπουμε ως τέλειον άνθρωπο, αλλά ταυτοχρόνως είναι και Θεός. Ο Θεός δεν έχει σώμα, αυτός ανεβαίνει με το σώμα, καθότι θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος. Πώς δε Θεός λοιπόν υπεράνω των ουρανών πάνω από τους ουρανούς, με τα σώματος ανέρχεται. Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες Εκκλησίας και με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος υπάγει μέχρι τρίτου ουρανού και ήδη άλλη τα ρήματα ο νου καξιόδης ανθρώπης λαλήσε, οι ουρανοί είναι τρεις. Είναι ο γαλαξίας ο δικός μας, ο πρώτος ουρανός, τα δισεκατομμύρια των υπολείπων γαλαξιών, δεύτερος ουρανός, και μακρινότερος γαλαξίας σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα αστρονομικά, τα οποία δεν αποκλείεται στη συνέχεια προχωρώντας η ανθρώπινη γνώση να βρει και, και άλλους γαλαξίες ακόμη, είναι η Ανδρομέδα, η οποία απέχει δισεκατομμύρια έτη φωτός από τη γη. Και μετά την Ανδρομέδα, τελευταίος γαλαξίας γνωστός μέχρι σήμερα επαναλαμβάνω, είναι ο τρίτος ουρανός. Εκεί πάνω λοιπόν είναι η κατοικία του ανάρχου Θεού. Πώς δε Θεός λοιπόν υπεράνω των ουρανών πάνω από τους ουρανούς με τα σώματος ανέρχεται, ανεβαίνει με το σώμα, η απορία των αγγέλων και αρχαγγέλων. Ταυτοχρόνως όμως και η ευχαρίστηση των αγγέλων και αρχαγγέλων, οι οποίοι είναι ευγνώμονες στους ανθρώπους, μη σας φαίνεται περίεργο, διότι διαμέσου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους οι άγγελοι αξιώθηκαν να δουν πράγματα τα οποία δεν θα τα έβλεπαν. Εάν ο Χριστός δεν εισαρκώνεται για να σώσει το ανθρώπινο γένος με το Σταυρό και την Ανάσταση και την Ανάκριση. Και έρχεται μετά και η υπόσχεση πέραν του Κυρίου και από τους Αγγέλους της ενδόξου Δευτέρας αυτού παρουσίαση στη γη. Λέει το επόμενο τροπάριο των ένων του όρθρου της εορτής. Οι Γαλιλαίοι ορώντες αναληφθέντασε. Ποιοι είναι οι Γαλιλαίοι? Μαθητοί του Χριστού. Από του ελαιόνος με τα σώματος λόγια. Από το όρος των ελαιόνων. Με το σώμα σου. Να σηκώνεσαι προς τα πάνω. Ήκουον αγγέλων βοόντων αυτής. Άκουαν τους αγγέλους να τους φωνάζουν. Τι εστί κατεβλέποντες, τι κάθεσαι και κοιτάζετε. Ούτως ελεύσετε πάλι με τα σαρκός, θα έρθει πάλι με τη σάρκα του στη γη σαν Θεός και άνθρωπος για να κρίνει τον κόσμο, όπως ανέρχεται, τον βλέπετε τώρα να ανέρχεται στον ουρανό, με τον ίδιο τρόπο θα κατεβεί και πάλι στη γη. Να λοιπόν μερικοί από τη θεολογία της μεγάλης δεσποτικής εορτής αναλήψεως, την οποία αξιωθήκαμε και φέτος να εορτάσουμε
στη γη. Δυστυχώς όμως, να το πούμε και αυτό, η ορτή της αναδείψεως δεν τιμάται τόσο όσο πρέπει από τους χριστιανούς, αφενός μεν διότι δεν είναι κρατική αργία, που αυτό δεν έχει καμία σχέση, αλλά στην Ελλάδα ο κόσμος, οι χριστιανοί και η πατρίδα είναι ένα και οι αργίες μας έχουν καθιερωθεί επί τη βάση εορτών οι περισσότερες της χριστιανοσύνης, αλλά εν τούτης δεν πάβει η εορτή αυτή να είναι κεφαλαιώδης για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Και σήμερα, όπως είπαμε εμείς εδώ, ιδιαίτερως επιτελούμε τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Δακρυλογούσης. 29 Μαΐου σήμερα έρχεται στη μνήμη μας η άδωση της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι τόσο ρηχό το γεγονός ή απλό, όπως νομίζουμε, περικυκλώθηκε μια πόλη σαν πεχθρικά στα τέρματα, η αδυναμία από μέσα, η δύναμη απ' έξω, κυριεύθη και τελείωσε. Δεν είναι αυτό. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης σημαίνει την άλωση της Ρωμανίας, την άλωση του Ελληνισμού. Οι αυτοκράτορες, από όταν μετέφεραν Μέγας Κωνσταντίνος την πρωτεύουσα από την Παλαιά Ρώμη στη Νέα Ρώμη, όπου ονόμασε την Κωνσταντινούπολη, υπόγραφαν όλοι οι αυτοκράτορες μέχρι το τελευταίο αυτοκράτορα, το οποίο τα μνημόσυνα σήμερα επιτελούμε του Παλαιολόγου. Κωνσταντίνος Αλέξιος, ή δεν ξέρω τι άλλο όνομα, πιστός βασιλεύς των Ρωμαίων, με κοινά μαρή. Γι' αυτό και πάτε στην Κωνσταντινούπολη, άθρη του νυν και τη σήμερα, οι το γένος Έλληνες της Κωνσταντινούπολης δεν λέγονται Έλληνες, λέγονται Ρωμοί. Το Πατριαρχείο μας δεν είναι ελληνικό, είναι Ρώμο Ορθοδόξο. Στα Ιεροσόλυμα το Πατριαρχείο δεν είναι Παλαιστίνιο ή Ισραηλινό, αλλά είναι Ρώμο Ορθοδόξο. Στην Αλεξάνδρεια το Πατριαρχείο είναι Ρώμο Ορθοδόξο. Στην Αντιόχεια το Πατριαρχείο, παρότι έχει καταληφθεί πλήρως από τους Άραβες και αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας Μητροπολίτης, ήταν μέχρι πρότινος ο Βαγδάτης και ο Κουβέιτ Κωνσταντίνος, αξιόλογος αρχιερεύς, όσιος, άπακος και αμύαντος, ο οποίος εκοιμήθηκε κυρίου, και αυτό είναι Ρούμο, ελληνικό, ορθόδοξο πατριαρχείο. Λοιπόν, το γένος των Ρωμιών, εμείς οι Έλληνες είμαστε Ρωμοί. Το ένδοξο γένος των Ρωμαίων. Η άδωση λοιπόν της πόλεως ήταν για να καταληθεί το γένος των Ρωμαίων, διότι η Δύσης από φθόν δεν μπορούσε να υποφέρει την υπεροχή αυτή του γένους μας, το οποίο έδωσε στον κόσμο τον πολιτισμό και τα γράμματα. Αλλά και πολιτισμό να μην έδινε, μόνο που η Αγία Γραφή εγγράφει στην ελληνική γλώσσα, αυτό είναι το μεγαλύτερο προνόμιο της πατρίδας, του γένους μας, των Ορθοδόξων Ρωμαίων, το οποίο δυστυχώς δεν το κατανοούμε, όχι μόνο εμείς οι μικροί και οι χαμηλοί, αλλά ούτε και οι μεγάλοι, γι' αυτό και επιχείρησαν και άλλαξαν και τη γλώσσα και μείωσαν την υπεροχή της ελληνικής γλώσσης σε εμάς. Και μη σας φαίνεται περίεργο αυτό που θα σας πω, εάν σήμερα κάποιος θέλει να μάθει καλά-καλά ελληνικά, πρέπει να πάει σε ξένο κράτος, Χάρβαρντ, Κέμπριτζ, στη Ρωσία, κάτω στην Αραβία κλπ, όπου είναι το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, το πρώτο μάθημα για να προχωρήσουν οι επιστήμονες στην περαιτέρω διδασκαλία. Τα δικά μας τα εκμεταλλεύονται και τα χρησιμοποιούν οι άλλοι. Εμάς δεν μας πειράζει αυτό, γιατί θέλουμε. Αλλά μας πειράζει ότι εμείς δώσαμε το θησαυρό και κρατήσαμε τα χαλίκια για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ρωτάς παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου, του Λυκείου, τους λες μια λέξη της απλής καθαρεμούσης, όχι της βαριάς, της ομιλικής γλώσσας, και δεν ξέρουν τι είναι. Αυτό είναι κατάλληλο. Και δείχνει τι,
ότι οι άλλους Κωνσταντινούπολεως, όπως θα σας πω και στη συνέχεια επιτροχάδιν τις υπόλοιπες αλώσεις που είπε στην πατρίδα μας, το γένος των Ρωμαίων, έφερε μακροχρόνια, αλλά έφερε καρπούς από συνθέσεως του Ρωμιού από τις ζήλες του. 400 χρόνια η Κάτω Ελλάδα, 500 τόσα χρόνια η Βόρεια Ελλάδα, υπό τη σκλαβία των Τουρκών. Ποιος κράτησε τη γλώσσα του γένους και την πίστη? Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν έπρεπε και πρέπει να πολεμηθεί. Έγινε η απελευθέρωση. Πριν γίνει άλλος Κωνσταντινούπολεως, μου διέφυγε να σας πω, έγινε το σχίσμα των εκκλησιών το 1054. Από εκεί άρχισε η άλωση του γένους. Και αφού έγινε το σχίσμα των εκκλησιών, ύστερα ήρθε η άλωση του γένους των Ρωμιών. Μετά από 500 χρόνια έγινε απελευθέρωση. Και τότε η Δυτική, με προεξέχοντα, πρέπει μεγάλη να το γνωρίζετε από την ιστορία, το Μέτερνιχ, φοβερός μισέλληνας, από τους φοβερότερους μισέλληνες, έφερε το διαφωτισμό, ο οποίος δεν ήταν διαφωτισμός, ήταν σκοτισμός του γένους, με προεξάρχοντα τον Αδαμάντιο Κοραή. Αυτός ο διαφωτισμός λοιπόν άκρητη σήμερα πολεμάει το γένος μας και εμείς το δεχόμεθα αδιαμαρτυρήτως. Δυστυχώς. Έγινε η απελευθέρωση, ήρθε ο διαφωτισμός και τι έκανε ο διαφωτισμός το πρώτο που έκανε? Να χωρίσει την Ελλάδα σε δύο κομμάτια. Κάνουν αντασία με αρχηγό τον Θεόπουλο τον Φαρμακίδη, αντιβασιλέας ο Μάουερ, βασιλιάς ο Όθωνας, ανήλικος να κυβερνήσει, είχε επίτροπο βασιλικό τον Μάουερ, και σχίζουν την Εκκλησία των Ρωμιών στα δύο. Η απελευθερωθήσα Ελλάδα τότε Πελοπόννησος και Στερεά μόνον κάνει ανταρσία και γυρίζεται αυτοκέφαλος. Και του τέστην σχισματική. Το 1828 μέχρι το 1850 η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν σχισματική. Μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, φιλανθρώπος ως μη τριφυλόστρωγος φερωμένη, αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας Ελλάδος, έδωσε μετέπειτα το 1882 τη Θεσσαλία, η οποία απελευθερώσει προστατήθηκε, τα Ιόνια νησιά μετά, και το 12 επιτροπικός έδωσε στη διοίκηση μόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου και την Ήπειρο εκτός της Άρτας, η οποία είχε απελευθερωθεί πρώτερον πριν απελευθερωθεί η υπόλοιπη Ήπειρος. Μετά λοιπόν αυτή την ανατροπή η οποία ήρθε στην ενότητα του γένους, την οποία η Εκκλησία είχε ως κόλλινο οφθαλμού και στήριζε όλα τα χρόνια της σκλαβιάς, ήρθε τι? Μετά τους απελευθερωτικούς πόλεμους του 12 τι ήρθε? Άλλη καταστροφή. Πώς εργάζονται, ας πούμε, το πνεύμα του Μέτερνιχ και του διαφωτισμού? Η Μικρασιατική καταστροφή του 1922, μετά από 10 χρόνια, 12-22, ξεριζώνονται οι Έλληνες από τις αιστείες τους της Μικράς Ασίας και έρχονται πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά τις ανελαίητες σφαγές οι οποίες εκοκίνησαν το λιμάνι της Σμύρνης και συρρυκνώνεται η πατρίδα μας. Δεν περνάει πολύς χρόνος και έρχεται ο Ιταλικός και ήταν ο Γερμανικός πόλεμος. Αυτή η πόλεμη και όλα αυτά τα καταστροφές οι προηγούμενες δεν είναι τυχαίες. Βαδίζουν επί σχεδίου και το σχέδιο είναι ο εξαφανισμός της Ρωμανίας. Ο εξαφανισμός των Ρωμιών. Μετά έρχονται στην Ελλάδα οι κομματικές διαιρέσεις. Και τι χάσαμε από την Μικρασία? Διότι οι Άγγλοι υποστήριζαν το βασιλέα, οι άλλοι υποστήριζαν το Βενιζέλο, οι άλλοι που πήγαν εδώ, πάλι σχίσμα για δύο κομμάτια. Και ήρθε η συρρήκνωση της πατρίδας μας, αρχής γενομένης από την άλλη της Κωνσταντινούπολης, μέχρι τη σήμερα με διεκδικητάς από βορρά,
με διεκδικητάς από Δύση, με διεκδικητάς από Ανατολή, με διεκδικητάς από δεξιά και από αριστερά. Όλοι αυτοί διεκδικούν να εξαφανίσουν τη Ρωμανία. Αυτά δεν είναι παραμύθια, τα γνωρίζετε, και μόνοι σας, είναι η ιστορία μας. Το ζητούμενο είναι εμείς ως απόγονοι μεγάλων ηρώων, ως Ρωμιοί, οι οποίοι συνεχίζουμε να αντιπροσωπεύουμε το μεγάλο γένος των Ρωμαίων, το οποίο έδωσε τον πολιτισμό και τα φώτα στον κόσμο. Τι κάνουμε? Συνεχίζουμε δυστυχώς την αδιαφορία και την αστόνια. Και βγάλουμε από το αδαμάντινο στεφάνι, από την αδαμάντινη κορώνα του ρωμαϊκού γένους, κάθε φορά διαμαντόπετρες. Μία-μία τις πετάμε δεξιά και αριστερά. Και τι θα μείνει στο τέλος, αδελφοί? Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Ο μεγαλύτερος εχθρός του γένους μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι οι Τούρκοι. Δεν είναι τα οικονομικά. Δεν είναι αν έχουμε 1000 ευρώ ή 1500 το μήνα στο χέρι. Και αυτά είναι. Αλλά είναι δευτερεύοντα. Το πρώτο ποιο είναι? Η υπογεννητικότητα. Σβήνομαι ως φιλή. Ως γένος των Ρωμαίων σβήνομαι. Σύμφωνα με τις στατιστικές και την τρέχουσα κατάσταση, το 2050 οι Έλληνες στην Ελλάδα θα είναι, μάλλον οι κάτοικοι της Ελλάδος θα είναι 12 εκατομμύρια. Αλλά οι Έλληνες θα είμαστε 6. Ξένοι στον τόπο μας. Το βλέπουμε, το ζούμε. Γι' αυτό χρειάζεται ηθική επαγλήπνηση. Γι' αυτό χρειάζεται το γένος να αναστηθεί και να κρατηθεί. Και το μήνυμα το οποίο, μάλλον ένα από τα πολλά μηνύματα τα οποία βγαίνουν σήμερα μέσα από το γεγονός της αλώσεως της Κωνσταντίνου πόλεως, είναι η αντίσταση. Διότι έχουμε πολλούς εχθρούς και λίγους φίλους. Και δεν έχουμε εχθροφοβία, ούτε ανθρωποφοβία, κάθε άλλο. Αλλά έχουμε γεγονότα τα οποία μας υποδεικνύουν την κατάσταση. Ήθε η αγωνιστικότης, τελευταίο αυτοκράτορας του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των λοιπών προμάχων της πόλεως, να γίνει παράδειγμα σε εμάς, όχι στα λόγια που τα λέμε εδώ, αλλά να φυτευτεί στο νου μας και ο καθένας από το μετερίζει το ειδικό του να αγωνιστεί για το γένος του. Να διατηρηθεί το γένος των Ρωμαίων, το γένος αυτό το οποίο εκπολίτησε τον κόσμο. Ας ευχηθούμε, κυρία Θεοτόκος, η δακτυλολογούσα, στην οποία στη συνάντηση σήμερα με διανούμε, να πρεσβεύει στον Υιό της για τη σωτηρία μας, για την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά ταυτοχρόνως και για τη διατήρηση του γένους μας, το οποίο πολλά προσέφερε και στην Εκκλησία και στον κόσμο ολόκληρο. Αμήν.